περάσουμε τελικά στο φόρουμ, το δικό σας το οποίο έχετε κάνει, σαν Πανεπιστήμιο Αιγαίο, γι' αυτό είσαστε κιόλας εδώ, για την εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα το απόγευμα. 9 η ώρα στο Παπαρίσβα. Ναι. Και η δεύτερη εκδήλωση, την οποία έμαθα σήμερα ότι θα κάνετε και θα είναι το Σαββάτο. Στο Ξενία, επάνω. Ναι, ναι. Μία συναυλία που θα γίνει σε συνεργασία με τη μουσική ομάδα εδώ πέρα της Μυτιλήνης. Και είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς όλους. Θα γίνει ένα πάρτι. Ωραία, λοιπόν. Πολύ ευπρόσδεκτη. Είναι γεγονός ότι είσαστε όλοι σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι το πλέον ιδιαίτερο πανεπιστήμιο που υπάρχει στο χώρο. Είναι διασπαρμένο σε 5 νησιά. Και με αποτέλεσμα οι φοιτητές του να είσαστε άλλο στη Σύρο, άλλο στη Σάμο, άλλο στη Χίο, άλλο στη Μυτιλήνη. Με προβλήματα επικοινωνίας. Και υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα επικοινωνίας. Η φιλοσοφία λοιπόν της δημιουργίας του blog, του MyAegean που κάνατε εσείς, του φόρουμ, συγγνώμη, ήταν ουσιαστικά η ανάγκη να επικοινωνήσετε με τους συμφοιτητές σας στα άλλα νησιά. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για αυτό το MyAegean, τι ακριβώς είναι. Πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι συνέπειες του και ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία είναι αυτά που προσδοκούσατε ή τελικά σας απογοήτευσε. Ναι. Καταρχήν, να ξεκινήσω λίγο και να σταθώ σε αυτό που ακριβώς είπαμε, που δεν είναι άλλο από την πολυεδρικότητα κατά κάποιο τρόπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι όντως ένα μοναδικό ίδρυμα, πραγματικά μοναδικό, με ιδιαιτερότητες παγκοσμίως, γιατί όταν, ας πούμε, μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο όπως ένα πανεπιστήμιο στην Ηπειρωτική Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ηπειρωτική χώρα, μπορείς ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν οι μονάδες του, γιατί μιλάμε για πανεπιστημιακή μονάδα Σύρου, Σάμου, Χίου, Ρόδου και Μυτιλήνης και Λέσβου, συγγνώμη, οι μονάδες, ας πούμε, ενός άλλου αντίστοιχου πανεπιστημίου έχουν κατά κάποιο τρόπο μία σύνδεση. Αυτή συνήθως είναι από ξηρά. Η ιδιαιτερότητα αυτή της θάλασσας, η οποία έχει και αρκετά χαρακτηριστικά και δυσκολίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς από Σύρο, όταν ήρθαμε εδώ, έπρεπε να περάσουμε από δύο δρομολόγια, δεν είχε απευθείας γραμμή, έπρεπε να περάσουμε μέσω Αθηνών. Στην ουσία, μία μέρα καθαρή ταξίδι. Ή αντίστοιχα από Μυτιλήνη να ξεκινήσει κάποιος να πάει Ρόδο, Όμοια. Είναι στην ουσία πολλά πράγματα και ο καιρός. Πολλές φορές έχουμε απαγορευτικά το χειμώνα, οπότε ακόμα και τα ίδια τα μαθήματα πολλές φορές μπορεί να χαθούν γιατί οι ίδιοι καθηγητές που ενδεχομένως να μετακινούνται μέσα στην εβδομάδα μεταξύ Αθηνών ή άλλων περιοχών, γιατί δεν μπαίνουν όλοι ενδεχομένως στα νησιά τα οποία φοιτούμε, να δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό, το οποίο δημιουργεί και μια ιδιαίτερη, κατά κάποιο τρόπο, κουλτούρα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τόσο στους φοιτητές κατά τόπους, δηλαδή. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, γιατί είναι και διαφορετικές οι κοινωνίες στο κάθε νησί. Αλλά και υπάρχουν και πάρα πολλά όμοια χαρακτηριστικά, γιατί μοιραζόμαστε στην ουσία το ίδιο ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ίδιες διαδικασίες, διοικητικές ή οτιδήποτε. Η αίσθηση βέβαια της επικοινωνίας όσον αφορά στο θέμα το φοιτητικό, είναι ότι αισθανόμαστε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα σε αυτή την επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών, δηλαδή του τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Και το αίσθημα αυτό του να μπορείς να μοιράζεσαι ίσως τα κάποια κοινά χαρακτηριστικά, ιδέες, απόψεις ή αλλά οτιδήποτε. Και προβλήματα του Πανεπιστημίου. Αλλά και προβλήματα. Γιατί βέβαια. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει απίστευτα κτηριακά προβλήματα υποδομής. Σε κάποια τμήματα είναι περισσότερα τα προβλήματα, σε κάποια λιγότερα. Ήρθαμε εδώ πέρα στη Μυτιλήνη και είδαμε τις εγκαταστάσεις τους, συγκρίναμε τι υπάρχει σε εμάς. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι στη Σύρο, π.χ. Και ακριβώς αυτό είναι στην ουσία και μία έτσι ανάγκη για να επικοινωνούμε. Γεννήθηκε λοιπόν πριν από περίπου 4 χρόνια, πάνω κάτω, 4,5-5, με το 2002-2003. Ήταν μία ιδέα, αλλά η ιδέα αυτή μπορώ να πω ότι δεν ήταν καινούρια. Ήταν στην ουσία μία. Κατά κάποιο τρόπο ανάγκη η οποία υπήρχε πάντοτε, απλά βρήκε μία μορφή, αν το πούμε έτσι, έκφρασης. Μαζευτήκαμε κάποια παιδιά τα οποία έτυχε να ξέραμε κάποια πράγματα μέσα από τεχνολογίες, ίντερνετ ή οτιδήποτε σχετικό. Και εντελώς αυθόρμητα, όπως ακριβώς δηλαδή το λέμε, έτσι βγήκε και αυτή η ιδέα. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένας χώρος με εργαλεία επικοινωνίας, όπως είπαμε. Δηλαδή το βασικότερο εργαλείο επικοινωνίας που μπορούσαμε να σκεφτούμε τότε, αλλά και τώρα όπως συνεχίζει να υπάρχει, είναι το φόρουμ, δηλαδή ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων και ιδεών,
και ελεύθερης έκφρασης. Η ιδέα είναι ότι όλοι είμαστε ίσοι, ίσως προς ίσο, οπότε απλά συζητάμε και βλέπουμε τι, μπορεί να, τι γίνεται στα διάφορα νησιά. Μοιραζόμαστε στην ουσία αυτή την, την εμπειρία που έχει ο καθένας από το χώρο του. Και προσφέρονται έτσι εργαλεία επικοινωνίας για διάφορα τέτοια θέματα. Υπάρχουν δυνατότητες για απορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο. Λειτουργεί σαν ένα μέσο προβολής και επικοινωνίας με μελλοντικούς φοιτητές που μπαίνουν μέσα και με ρωτάνε τους παλιότερους πώς λειτουργεί ένα τμήμα, πώς είναι γενικότερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να μάθουν πριν έρθουν κάποια πράγματα. Επίσης, αυτά μέσα υπάρχουν στο φόρουμ το μέσα οποίο στο φόρουμ, εσείς, το οποίο μας έχετε φέρει εδώ πέρα και να μας δείξετε μερικά πραγματάκια. Ναι. Μπορούμε, αν θέλετε, να μπορούμε να δείξουμε μερικά πράγματα για το My Aegean. Καταρχήν να πούμε ότι το site του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο είναι www.aegean.gr, είναι το κεντρικό site του Πανεπιστημίου, από το οποίο μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών είναι και η δικτυακή κοινότητα, όπως λέμε, Web Community My Aegean. Μέσα εκεί μπορεί να βρεθεί, είναι αυτό που λέμε φοιτητική δικτυακή πύλη. Λειτουργεί και ως ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, μέσα από το οποίο μπορεί κάποιος να περιηγηθεί στη σελίδα. Έχει αρκετές πληροφορίες. Είναι σίγουρα μια αρκετά περίπλοκη προσέγγιση, έτσι, το να μπορείς να δημιουργήσεις μια σελίδα η οποία να μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσφέρει αυτά τα εργαλεία σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα τμήματα. Είναι αρκετά και δύσκολο, αλλά και ευθύνη, ας πούμε, από εμάς που προσπαθούμε να το στηρίξουμε. Γιάννη, να δείξεις λιγάκι το φόρουμ, τη σελίδα του φόρουμ, πώς είναι. Μπορεί να πάει κάποιος εδώ που έχει, υπάρχει ένα μενού στο οποίο υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Δομήθηκε το ιστοσελίδα αυτή με βάση τρεις πύρινες, τρεις άξονες. Νέα και ενημέρωση, δηλαδή ανταποκρίσεις από τα νησιά, διασκέδαση για ελεύθερο χρόνο ή οτιδήποτε, έτσι, γιατί ως φοιτητές έχουμε ανάγκη και από έτσι να ξεχνάμε λίγο, πέρα από το σοβαρό ίσως δημοσιογραφικό ή προβληματισμό ή άλλοι. Και συζητήσεις όπου μπορεί κάποιος να πάει στο φόρουμ. Μέσα από το φόρουμ υπάρχουν διάφορες δομημένες κατηγορίες, χώρος νεοφερμένων για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ίσως πρώτη φορά στην όλη παρέα, γιατί έτσι στην ουσία προσπαθούν και να το προβάλλουν ως μια παρέα ανοιχτή για όλους. Το Πανεπιστήμιο, απορίες για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μαθήματα, εργασίες, ομάδες φοιτητικές, ακαδημαϊκά θέματα. Υπάρχουν χώροι για απόφοιτους αλλά και για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σιγά σιγά κάποιοι από εμάς μετά από λίγο καιρό θα γίνουμε και απόφοιτοι, οπότε μπορούμε να αναφέρουμε και εμείς εδώ τις ανταποκρίσεις μας. Για προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών υπάρχει χώρος με ελεύθερη γωνιά, έτσι όπου μπορούμε να μοιραστούμε γενικά θέματα της επικαιρότητας και προβληματισμούς. Αλλά και χώρος επίσης όπου μπαίνουν κάποια άρθρα, κάποια σχετικά με εκδηλώσεις που συμβαίνουν. Ή μια ταινία που είδαμε στο σινεμά και θέλουμε να πούμε σε κάποιους ότι μας άρεσε, να κάνουμε ένα άρθρο γι' αυτό. Ναι, τα άρθρα στα οποία αναφέρεται η Φωτεινή είναι κάποιες ενδεικτικές κατηγορίες, ως ένα e-μαγκαζίνο όπως λέμε, ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες μέσα από τις οποίες μπορεί κάποιος να γράψει άρθρα. Υπάρχουν θέματα όσον αφορά σε πανεπιστήμιο, καθημερινή ζωή, πολιτισμό, κοινωνία, μουσική, διάφορα θέματα, τα οποία μπορούν ελεύθερα τα μέλη, οποιοδήποτε, να συνεισφέρει. Όχι μόνο τα μέλη, μπορεί να γράψει κάποιος και ανώνυμα άμα θέλει. Βέβαια. Όταν λέω μέλη, φυσικά δεν υπάρχει με την αυστηρή έννοια του όρου μέλη. Μέλος πρακτικά μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε εφόσον διαθέτει απλώς μια email διεύθυνση. Μπορεί να γραφτεί στο site και από εκεί και πέρα μπορεί να συνεισφέρει και να συμμετέχει πιο δυναμικά έτσι στην όλη δραστηριότητα. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο μία online δραστηριότητα. Λειτουργεί σαν ένα μέσο του να έρθουμε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους και μετέπειτα να κάνουμε και κάποιες γενικότερες δράσεις, π.χ. να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα οποία άμα δεν μάθουμε ποια είναι τα προβλήματα, πώς θα πάμε να τα διεκδικήσουμε. Ναι, βασικά είχαμε μια κουβέντα χθες και σχετικά με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ένα παιδί, θυμάμαι, μας ρώτησε, ωραία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι σε 5 νησιά. Αν βγάλουμε την ταμπέλα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τι κοινό έχουν αυτές οι σχολές, δηλαδή γιατί να μπούμε στον κόπο να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας.
γιατί παραδείγματος χάρη στην Πάτρα είναι σαν ένα κοινό χώρο, ένα πανεπιστημιακό χώρο. Οπότε λέει εδώ πέρα, μια και είμαστε σε διαφορετικά νησιά και δεν βλεπόμαστε ποτέ, ποιο το νόημα. Για μένα αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχουμε πολλά κοινά που μας συνδέουν. Πέρα από τα κοινά προβλήματα που μπορεί να έχουμε, επειδή μένουμε σε νησιά, ακριβώς επειδή μένουμε όλοι σε νησιά, έχουμε ένα κοινό τρόπο ζωής, έχουμε κοινή λογική στις σχολές μας, είναι επίσης διαφορετικό το στυλ των σχολών μας, επειδή είναι προσαρμοσμένοι στα δεδομένα των νησιών. Να το θέσω πιο απλά, νιώθω ότι έχω πολύ περισσότερα κοινά, τώρα εδώ πέρα που ήρθα και γνώρισα τα παιδιά, με κάποιους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που σπουδάζουν σε άλλα νησιά, παρά με έναν φοιτητή ο οποίος μπορεί να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Στην υπηρετική. Όχι, ναι, δεν θέλω να ασνομπάρω την υπηρετική Ελλάδα και να πω ότι κάνουμε παρέα μονάχα με αυτούς από τα νησιά. Αλλά δεν είναι μονάχα η ταμπέλα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μας ενώνει. Έχουμε και άλλα πράγματα που μπορούν να μας συνδέσουν. Είναι ο τρόπος ζωής. Ακριβώς. Είναι οι συνθήκες. Ναι. Είναι τα προβλήματα τα οποία σας αντιμετωπίζετε και είναι κοινά. Ναι, είναι επίσης αυτό το σημαντικό ότι βρίσκεστε κάποια στιγμή μέσα σε αυτή τη θαυμάσια, τη μαγευτική θάλασσα του Αιγαίου που έχει τις δικές της συνιστώσεις και δημιουργεί και λειτουργεί συναισθηματικά πάνω σε όλη την ψυχοσύνθεσή σας. Είναι η γνωριμία του προβλήματος, της επικοινωνίας, το οποίο σας ανάγκασε να δημιουργήσετε το φόρουμ. Και ίσως να ήταν και κάτι ευχάριστο τελικά. Γιατί αν ήμασταν ίσως. Είναι καταπληκτικό αυτό που έχει κάνει ο Γιάννης. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει γίνει για μένα εδώ και αρκετό καιρό. Α, ο κύριος Αποστολόπουλος το έχει φτιάξει αυτό. Είναι από τους ιδρυτές. Συμμετέχω από την αρχή στην ομάδα που ίδρυσε την όλη προσπάθεια και είμαι από την αρχή στην ουσία. Εμείς προσπαθούμε απλά να ενισχύσουμε και να την προωθήσουμε, να τη μάθουμε ακόμα περισσότεροι. Ένας από τους λόγους που ήρθαμε και εδώ πέρα είναι. Δημόσια γιατί μέσα σχέσεις, στα μελλοντικά μας σχέδια είναι να δημιουργηθεί ένας πυρήνας του MyAegean σε όλα τα νησιά, πιο ενεργός. Ήδη υπάρχουν μέλη και από Μυτιλήνη και από Σάμο και από Χίο. Απλά θέλουμε να διρρηθεί ένας. Από τη Ρόδο έχετε. Και ναι. Από τη Ρόδο όχι πάρα πολύ κίνηση. Υπάρχουν, ναι. Απλά είναι έτσι πιο διασκεδασμένοι, ναι. Ίσως λίγο. Γι' αυτό. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που ήρθαμε εδώ πέρα. Γνωρίσαμε κιόλας την πραγματικότητα των παιδιών. Να πούμε εδώ ένα άλλο επίσης σημείο το οποίο υπάρχει σαν θεσμός ήδη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που είναι η λεγόμενη Πολιτιστική Εβδομάδα. Έχει γνωρίσει και η Μυτιλήνη την Πολιτιστική Εβδομάδα του 2004. Και γενικώς ένα θεσμός ο οποίος γίνεται σε κάθε νησί του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Σε διαφορετικό κάθε χρόνο, σε διαφορετικό νησί και είναι μια ευκαιρία ώστε οι φοιτητικές ομάδες να μπορούν να έρχονται και να ίσως διαγωνίζονται αθλητικές ομάδες ή άλλες ομάδες. Μέσα ακριβώς στην ίδια φιλοσοφία ήταν και η δική μας προσπάθεια. Απλά κατά κάποιο τρόπο συμπληρώνει και εξελίσσει την όλη ιδέα, γιατί σίγουρα μία εβδομάδα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων για να μπορείς να έρθεις σε επαφή με άλλα παιδιά, αλλά ακόμα και η τακτική επαφή που θα μπορούσε να γίνει ίσως το πιο εύκολο πράγμα μέσω του ίντερνετ, να έχεις μια, σε όλη τη χρονιά κατά κάποιο τρόπο μια επαφή. Είναι μια 24-ωρη επαφή. Είναι, ναι, και σου δίνει ίσως και πολλά περισσότερα. Για παράδειγμα και οι κινήσεις και οι δράσεις. Όπως ήρθαμε, ας πούμε, εδώ κάποια παιδιά από τη Σάμο και τη Σύρο στη Μυτιλήνη, είχε γίνει και μια αντίστοιχη δραστηριότητα στη Σάμο τον Νοέμβριο, όπου παιδιά από Σύρο μαζί σε συνεργασία με ομάδες τη Σάμο πήγαν εκεί, κάνανε διάφορες δραστηριότητες, ποδηλασία, εκδρομή στη φύση, με την ομάδα αστρονομίας, τη φοιτητική που υπάρχει εκεί, είδαμε παρατήρηση αστεριών και μάθαμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή δημιουργούνται ίσως και νέα κανάλια ώστε να μπορείς να επεκτείνεις δραστηριότητες που ίσως παλιότερα να μην τις είχες σκεφτεί καν. Ουσιαστικά δηλαδή αντικαταστήσετε τους δρόμους της θάλασσας με τους δρόμους του διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να επικοινωνήσετε όλοι μαζί σας για να δημιουργήσετε και επομένως το μελλοντικό σας σχέδιο, όπως μου το είπατε τώρα, είναι η επέκταση της δράσης αυτής και να γίνουν πιο πολλά ενεργά μέλη στο φόρουμ, ώστε ανταλλάσσοντας απόψεις και καταγράφοντας προβλήματα να δρομολογήσετε και διεκδικήσεις λύσεων, έτσι. Ναι, γιατί άλλο είναι να δράς σαν μονοσήματα, σαν ένας άνθρωπος, και άλλο δυναμικά. Ακριβώς. Όλοι μαζί. Είναι πολύ πιο εύκολο. Εδώ όμως μπαίνει ένα θέμα. Οι πανεπιστημιακές κοινότητες, και όταν λέω πανεπιστημιακές κοινότητες, δεν είναι μονάχα των φοιτητών, είναι και των διδασκόντων. Πώς στέκεται, ειδικά των διδασκόντων ή των ηγετών Βρυτανίας, ΔΕΠ κλπ. Πώς στέκεται έναντι σε αυτή τη δράση η οποία ουσιαστικά συνενώνει τις βέργες του Αμπελουργού
από μία, όπως είπε η κυρία Χαρκιά, και τις κάνει 10% και τις κάνει ματσάκι, ούτως ώστε να έχει δύναμη για να διεκδικήσει προβλήματα και λύσει σε προβλήματα. Πώς αντιμετωπίζουν οι πανεπιστημιακοί σας τη δράση αυτή? Ναι, αυτό βασικά ήταν μια ευκαιρία που είχαμε τώρα, επειδή η Μυτιλήνη είναι το κέντρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γιατί είναι εδώ και η έδρα του, οπότε είχαμε την ευκαιρία σε όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε και δεν είχαμε άλλοι προηγουμένως να το κάνουμε αυτό, να βρεθούμε και με, και με τον κύριο Πρίτανη και αντιπρίτανης. Αυτό που στην ουσία μας δίνει και εμάς την, ας το πούμε, την ηθική κατά κάποιο τρόπο ικανοποίηση ότι τελικά μάλλον κάτι έχουμε κάνει το οποίο άξιζε τον κόπο να το προσπαθήσουμε. Είναι ότι είναι αρκετά θετική, τουλάχιστον από ό,τι μας φάνηκε το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, φαίνεται ότι και η ίδια η προσέγγιση του Πανεπιστημίου είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή, δεν θέλει να δημιουργήσει χώρους οι οποίοι να νιώθουν αυτή την απομόνωση. Την απομόνωση. Οι ίδιοι οι φοιτητές λόγω της γεωγραφικής αυτής διασποράς. Και άρα, μάλλον κατά κάποιο τρόπο συμβαδίζουμε. Απλά ήταν ίσως μια, ας πούμε, προσέγγιση από κάτω η δική μας και ίσως κατά κάποιο τρόπο συγκλίνει και με την από πάνω. Και ένα χαρακτηριστικό επίσης το οποίο μας έκανε και το ενδιαφέρον είναι ότι και μας το είχαν πει και η διοίκηση του Πανεπιστημίου ότι προσπαθεί να δώσει και αρκετό βάρος τώρα πλέον και στους παλαιούς απόφοιτους να ισχυροποιήσει, να τους αναζητήσει, να δώσει αυτό το βήμα ώστε να υπάρχει επαφή με των αποφοίτων του Πανεπιστημίου με το Πανεπιστημίο και ίσως αυτό δράκε σαν ένα συμπλήρωμα και μια επέκταση της όλης αυτής συλλογικής προσπάθειας που γίνεται. Πιστεύω ότι αν συνδυάσουμε δημιουργικά όλοι μαζί αυτές τις δυνάμεις που έχουμε, όποιες δυνάμεις έχουμε, και εμείς με τον αυτομετρησμό, ίσως και το μεράκι μας, αλλά και οι ίδιοι οι καθηγητές μας, με τις γνώσεις τους, ίσως και τις προτάσεις τους, μπορεί να γίνει κάτι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Κάτι πολύ μοναδικό και να πάμε ακόμα πάνω. Και σαφώς σύγχρονο, χρήσιμο και δημιουργικό. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε εδώ την εκπομπή. Να ξαναπείτε εσείς, να καλέσετε το κάλεσμά σας για τις εκδηλώσεις τις δύο που έχετε, πέστε στους φοιτητές σας πότε είναι ή ναι. Και οποιοδήποτε άλλο θέλει να, και μπορεί να παραστεί. Σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, στο κτίριο Παπαρίσβα, που είναι χώρος του Πανεπιστημίου εδώ, θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση για να συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να γνωριστούμε μεταξύ μας όλοι. Και να θέσουμε ιδέες για μετέπειτα ίσως δράσεις. Και το Σάββατο είναι στην Αυλία, στο Λόφο Ξενία, 10 η ώρα ξεκινάει, 10 η ώρα το βράδυ. Είναι πάρτι και στην Αυλία, δηλαδή τα έχουμε απ' όλα. Και θα είμαστε και εμείς εκεί. Καλή επιτυχία, να σας καλωσορίσω μια και είδατε από άλλα νησιά εδώ. Σας ευχαριστώ, καλή διαμονή και καλή επιτυχία στην προσπάθεια και στη δράση την οποία έχετε αναλάβει να φτιάξετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.